Καλησπέρα σας. 16η μέρα του Όμερ. Θα μιλήσουμε για γβουρά σε τιφέρετ, δηλαδή πειθαρχία στη Συμπόνια και γενικά, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, ό,τι έχει να κάνει με το γβουρά και ό,τι έχει να κάνει με το τιφέρετ. Απλά πρέπει να δώσουμε μια σύντομη μετάφραση. Ουσιαστικά θα αναφέρεται στο όταν πάμε να προσφέρουμε κάτι, συμπόνια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το κάνουμε για να εκπληρώσω τη δική μου ανάγκη να αισθανθώ καλά, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας τι πραγματικά χρειάζεται ο παραλήπτης αυτό που θα γίνει. Και θα αναφέρω μια ιστορία. Ο χασιδιστής Ραβίνος, όχι από αυτούς που είναι στον Orthodox, μην κλείσετε το βίντεο. Ο χασιδιστής Ραβίνος, λοιπόν, Άμπραμ του Έρσχη, ο οποίος είναι και ψυχίατρος, όταν είχε ξεκινήσει την καριέρα του σαν ψυχίατρος, δούλευε σε ένα νοσοκομείο, όπου εκεί υπήρχε ένας ασθενής με σχιζοφρένεια. Μια από τις αρμοδιότητες του, λοιπόν, όταν είχε ξεκινήσει, είναι να κάνει tour στους φοιτητές ιατρικής. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο ασθενής που αναφέρα πριν, αυτό που έκανε όλη μέρα ήταν να πηγαίνει σε ένα τοίχο, να τον κρατάει, από πάνω έτσι, από το κεφάλι του, ας πούμε, να τον κρατάει, και να μένει εκεί. Δεν μιλούσε σε κανέναν, δεν έκανε τίποτα άλλο. Το μόνο που έκανε ήταν να τρώει, να κοιμάται, να πηγαίνει τουαλέτα και να κρατάει τον τοίχο. Και ήταν έτσι 50 χρόνια. Δοκιμάσανε θεραπείες, δοκιμάσανε συνταγές, φαρμακευτικές, τεχνολογίες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Μια μέρα, όταν ήταν ένας φοιτητής ιατρικής και τον είδε, είπε στο Ραβίνο, που ήταν και ο ψυχίατρος, στον Ραβίνο του Έρσχη, μπορώ να πάω να του μιλήσω. Σκέφτεται από μέσα στο Ραβίνος, εμείς έχουμε κάνει τόσα πράγματα, εσύ δεν τον βοηθείς, αλλά λέει, ας του δώσω μια ευκαιρία, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Πάει εκεί ο μαθητής, του λέει, θα πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένος, Δεν πήρε απάντηση. Πάει ακριβώς από δίπλα του και παίρνει τη μορφή του σώματος που είχε και ο άλλος. Ακριβώς την ίδια μορφή. Και κρατάει τον τοίχο και του λέει, μην ανησυχείς, τον κρατάω εγώ, πήγαινε, μπορείς να πας να κάτσεις. Και τότε ο ασθενής πήγε και έκατσε. Όλοι μείναν εκτασιασμένοι από αυτό που έγινε. Τι γινόταν με αυτόν τον ασθενή? Αυτός ο ασθενής πίστευε ότι κρατάει όλο τον κόσμο, ότι στηρίζει όλο τον κόσμο και ότι άμα τον αφήσει θα πέσει όλος ο κόσμος. Και αυτό που έκανε αυτός ο φοιτητής ήταν να μπει στη θέση του ασθενή. Δεν του έδινε απλά για να του δίνει. Μπήκε στη θέση του, κατάλαβε ποια είναι η ανάγκη του και του έδωσε αυτά που ήθελε να του δώσει. Τι ήταν αυτό? Άσε, κρατάω εγώ λίγο τον τοίχο, πήγαινε να κάτσεις εσύ. Και αυτό είναι και ένα παράδειγμα που μπορούμε να δούμε και μέσα από τη Μιτσβά Μπικούρ Χολίμ, να σκεφτόμαστε τους αρρώστους, που και εκεί έχει κανόνες, έχει ώρες που πρέπει να τους επισκεφτόμαστε, αν έχουν κάποια πάθηση που τους δυσκολεύει όταν πηγαίνει κάποιος ασθενής, λέει να μην πηγαίνεις, μην πας για να νιώσεις εσύ καλά ότι έχεις κάνει τη μιτσβά, μην κάνεις αυτή τη μιτσβά. Το σημαντικό είναι να νιώθει καλά αυτός. Και γενικά, όχι μόνο σε επισκέψεις αρρώστων, γενικά στη ζωή μας, όταν είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε βοήθεια από συμπόνια, να είναι βασισμένο στις ανάγκες αυτού που τις λαμβάνει και όχι στις ανάγκες τις οποίες θέλω εγώ να καλύψω για τον εαυτό μου. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την επόμενη μέρα.